Ο κύριος Θερζής ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του. Ήταν έκπληξη, καταρχήν γνωρίζετε και αν γνωρίζετε και τους λόγους. Όχι, δεν ήταν έκπληξη. Το συζητήσαμε με τον Βασίλη και συμφωνήσαμε ότι ήταν η καλύτερη εξέλιξη. Του εύχομαι λοιπόν καλή τύχη στις σκέψεις του, στα όνειρά του. Νέος άνθρωπος είναι. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δεν μπορούσατε να τα βρείτε, δηλαδή μεταξύ σας. Είπα, η καλύτερη και φαίνεται εξάλλου όταν. Έχουμε αυτή την εξέλιξη που νομίζω ότι και ο Βασίλης θα πει τα καλύτερα. Θεωρώ ότι έτσι, ανεξάρτητος θα μπορεί, έτσι το αισθάνεται, να λέει κάποιες απόψεις και νομίζω ότι όλα καλά. Τους λόγους σας τους είπε? Ναι, δεν έχω κάτι να πω. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή είναι το μεγάλο πρόβλημα. Απλώς επιλέγει αυτή την πορεία, την ανεξάρτητη, την αυθύπαρκτη πορεία. Η διαφωνία ήταν σε θέματα πολιτικής ή τακτικής? Νομίζω ότι ο ίδιος θα πρέπει να τα πει. Δεν έχουμε προβλήματα. Ίσως κάποια θέματα τα οποία είχαν σχέση με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, γιατί εμείς είμαστε μια παράδοξη, το έχω πει επανειλημμένος. Έχουμε μεγάλη σύνθεση απόψεων και βεβαίως αποφασίζουμε με την αρχή της πλειοψηφίας. Δηλαδή η άποψή μας δια του αγορητή ή δια εμού είναι η πρόταση της πλειοψηφίας. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι κάθε δημοτικό σύμβουλος είναι μια αυθύπαρκτη πολιτική οντότητα και μπορεί να επιλέγει να κινηθεί πλέον ανεξάρτητος. Εξάλλου περάσαμε και το μισό της τετραετίας, δεν είναι έτσι?